Μέρη από Καβάλα. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε να τα πούμε καιρό και δυστυχώς κάθε φορά που τα λέμε υπάρχει το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον ένα δυσάρεστο περιστατικό. Δεν ξέρω αν... Κοιτάξτε, τα λέμε όταν υπάρχει ανάγκη. Ας περιοριστούμε σε αυτό το πλαίσιο. Ναι, σωστά. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι, φαντάζομαι το διαπιστώνουμε πλέον όλοι μας, ότι δεν μπορεί πλέον να ελέγξει κανείς εύκολα αυτή την κατάσταση, τη συμπεριφορά ορισμένων ομάδων που κινούνται πολύ πολύ διαφορετικά τους τελευταίους μήνες. Μετά το Παρίσι, σήμερα οι Βρυξέλλες, ένα ακόμη περιστατικό. Ένα πρώτο γενικό σχόλιο θα ήθελα από τη δική σας πλευρά για το πώς φτάσαμε εδώ. Αν έχουμε ναι, τώρα. Έπεσε πριν από λίγο η γραμμή. Λοιπόν, ήθελα ένα πρώτο γενικό σχόλιο για όσα βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Το γενικό σχόλιο είναι μετά από τα γεγονότα που υπήρξαν στο Παρίσι, οι ειδικοί του τομέα και της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής είχαν πει ότι θα δεχτούμε και άλλα χτυπήματα στην Ευρώπη. Πολλοί θεώρησαν ότι ήταν υπερβολικό και ήταν μέσα στο πλαίσιο του χτυπήματος του Παρισιού που το έλεγαν. Στο ενδιάμεσο είδαμε ότι πολλές απόπειρες κατάφεραν να τις σταματήσουν εγκαίρως. Τώρα βλέπουμε ότι συνεχίζει αυτή η ίδια εκστρατεία και εναντίον του Βελγίου και ειδικά στις Βρυξέλλες και κατανοούμε ότι δεν έχει σταματήσει τίποτα το συγκεκριμένο. Και επειδή μιλάμε για χτυπήματα ειδικού τύπου που είναι μέσω της αυτοκτονίας, είναι πολύ δύσκολο σε κάποιον, σας δίνω το παράδειγμα με το αεροδρόμιο, ναι, πώς μπορείτε να ελέγξετε κάποιον ο οποίος δεν έχει περάσει από κανένα σύστημα ελέγχου και απλώς έχει μπει στο αεροδρόμιο και έχει κριτικά πάνω του, αν δεν γίνεται, αν θέλετε, ο έλεγχος πριν καν μπει. Κατά συνέπεια τέτοιου τύπου χτυπήματος είναι δύσκολο να το απενεργοποιήσετε, διότι δεν είναι μέσα σε έναν χώρο που υπάρχει έλεγχος. Κατά συνέπεια, θα ήταν καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί αυτό αφορά όλη την Ευρώπη και όχι μόνο αυτές τις δύο χώρες. Γιατί το είδαμε και πριν υπάρξουν αυτά τα χτυπήματα, θεωρούσαν ότι δεν θα δεχτούν χτυπήματα στη χώρα τους. Τώρα βλέπουμε ότι έχει γίνει. Και αυτό έχει γίνει ενώ συνδυάζεται με το γεγονός ότι, όπως ξέρετε, είχαν πιάσει τον τρομοκράτη που είχε οργανώσει και πράγματα τον και στην Γαλλία. Μετά τον Αμπτεσλάμ, η σύλληψη του έγινε προχθές. Άρα μερικοί θεωρούν ότι είναι και μια μορφή αντίπεινας αυτό που έγινε τώρα. Ήταν οι Βρυξέλλες από τους πιο πιθανούς στόχους, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι στην περιοχή του Βελγίου έγιναν πάρα πολλές κινήσεις τελευταία περίοδο. Και, ναι, αυτό δίνει το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Δεν είναι μόνο το ρεπορτάζ, γιατί εμείς κοιτάζουμε και τον βαθμό ασφάλειας, γιατί τώρα έχουμε ξαναπεράσει στον υψηλότερο όσο αφορά τα θέματα της τρομοκρατίας. Ξέραμε ότι θα υπάρχουν και άλλα χτυπήματα. Είναι μια περιοχή που είναι προβληματική και από τοπικό πληθυσμό που προωθεί αυτές τις ενέργειες και είναι πολύ δύσκολο μετά να εξετάσετε ανθρώπους οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν γεννηθεί στην ίδια περιοχή, γιατί δεν μπορεί να το περιμένετε, και ξαφνικά μετατρέπονται σε ακραία στοιχεία. Άρα ξέραμε ότι υπάρχει αυτός ο στόχος και ξέρουμε ότι συνδυάζεται και το θέμα των Βρυξελών με το Παρίσι. Δηλαδή δεν είναι εντελώς άσχετα τα γεγονότα. Πριν προχωρήσετε στην ανάλυση, κύριε Λιγερέ, να πω απλά ότι έχουμε νεότερα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών. 23 αυτή τη στιγμή, 13 στο αεροδρόμιο και 10 στο μετρό Μαλμπέκ. 40 οι τραυματισμένοι, σοβαρά τραυματισμένοι από τις εκρήξεις. Παρακαλώ. Ναι, το κατανοώ και νομίζω ότι αυτοί οι αριθμοί μπορεί και δυστυχώς να μεγαλώσουν, ναι, γιατί είναι δύσκολο για τους ερευνητές να εντοπίσουν αμέσως τα θύματα. Με το μετρό θα είναι και αυτό δύσκολο. Αλλά βλέπετε πάντως ότι υπήρχαν 4 χτυπήματα ουσιαστικά σχεδόν ταυτόχρονα, που είναι κάτι το ανάλογο από αυτό που έγινε στο Παρίσι. Πράγμα το οποίο δυσκολεύει την αντιμετώπιση και δείχνει ότι υπάρχει τουλάχιστον μια ελάχιστη δομή οργάνωσης σε αυτό το σημείο. Θα ήταν καλό τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, γιατί έχουμε μια προσέγγιση πολύ ανθρώπινη για όλα αυτά που γίνονται και με τους πρόσφυγες, ναι, και δεν τα συνδυάζουμε απαραίτητα με τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Στην πραγματικότητα αυτά τα άτομα κινούνται στο ίδιο πλαίσιο, χρησιμοποιούν τις ίδιες ροές προσφύγων για να μετακινηθούν και επειδή δεν υπάρχει ένας έλεγχος που γίνεται με συστηματικό τρόπο, μπορούν να κρυφτούν, αν θέλετε, μέσα στην ανθρώπινη μάζα χωρίς να έχουν μεγάλα προβλήματα, ενώ σε άλλη φάση θα ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς να το κάνουν.
Δηλαδή δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να έχουν περάσει τους τελευταίους μήνες από τα τουρκικά παράλια και μέσω της Ελλάδας σε αυτές τις χώρες. Όχι μόνο δεν αποκλείεται, ξέρετε. Ναι, υπάρχουν κάποια περιστατικά. Ναι. Στον χώρο της δημοσιογραφίας, mm-hmm. ότι περάσαν συγκεκριμένα και από τη Λέρο μερικοί. Σωστά. Άρα, όχι, λέω να συνδέονται πλέον, να συνδέονται και με τις επιθέσεις. Δεν πρέπει να αποκλειστεί αυτό. Σωστά, σωστά. Ναι. Όχι μόνο δεν το αποκλείω, αλλά νομίζω τώρα το μελετάμε πιο σοβαρά, γιατί mm-hmm. βλέπουμε και οι επαφές που γίνονται μεταξύ των κρατών για να έχουμε διάφορες πληροφορίες σε σχέση με τα διασυνοριακά περάσματα. Θα ήταν καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί όπως το λέω συχνά και ακόμα και σε μαθητές της σχολής ασφάλειας, ο καθένας νομίζει ότι δεν τον αφορά και δεν θα χτυπηθεί έως να του γίνει η επίθεση. Κινδυνεύουν το ίδιο όλες οι χώρες, ωστόσο, κύριε Λιγερέ. Ναι, όλες οι χώρες κινδυνεύουν, γιατί μιλάμε για Ευρώπη και αυτό που δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει είναι ότι η τρομοκρατική οργάνωση ΤΑΕΣ δεν είναι απλώς ένα διχάτο, όπως νομίζουν μερικοί. Γι' αυτό και ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους, γι' αυτό και έχουν κάνει έκδοση ενός χάρτη που το βλέπουμε με μαύρες περιοχές, που αφορά τη μισή Ευρώπη προς τη Μεσογειακή περιοχή και τη μισή Αφρική στο ίδιο επίπεδο, συμμετρικά από την άλλη πλευρά. Όλο αυτό θα ήθελαν γενικά να το χρησιμοποιήσουν σαν χαλιφάτο και θα ήταν πολύ λανθασμένο να θεωρούμε ότι είναι κάτι το ανάλογο από τα χτυπήματα της Νέας Υόρκης, τα οποία είχαν σαν βασικό στοιχείο ω στρατηγικό σχήμα «χτυπάς την περιοχή μου, χτυπάω και εγώ τη δική σου». Εδώ με την, αυτή την τρομοκρατική οργάνωση, αυτοί θέλουν οι δικές μας περιοχές να γίνουν δικές τους. Και άμα κοιτάξετε πάνω σε αυτό το χάρτη, ναι. θα αντιληφθείτε ότι και η Ελλάδα έχει το ίδιο μαύρο χρώμα με τις άλλες περιοχές για τις οποίες μιλάμε τώρα. Μάλιστα. Είναι μια ανάλυση που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία και έναν ιδιαίτερο προβληματισμό. Αυτή είναι δεν η αλήθεια. Πώς αντιμετωπίζετε, Λέω απλώς ότι δεν είναι πράγματα που δεν μας αφορούν. Μας αφορούν άμεσα και ως Έλληνες πολίτες και αν θέλετε πολίτες της ανθρωπότητας, αλλά και στο ναι. ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αποτελούμε πλέον στόχο για αυτή την οργάνωση και όσο δεν ασχολούμαστε με την επίλυση του προβλήματος στη ρίζα του και κοιτάζουμε μόνο και μόνο πώς να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι θύματα αυτού του προβλήματος, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα σε επίπεδο της τρομοκρατίας. Πείτε μου κάτι, κύριε Λιγερέ, η αντιμετώπιση πλέον είναι να αλλάξει η εικόνα στις αιστείες τους για να επιστρέψουν ή μήπως έχει ανοίξει ήδη ο λογαριασμός και θέλουν με κάποιο τρόπο να εκδικηθούν για όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η επίλυση πρέπει να γίνει επί τόπου και να μπορούν οι άνθρωποι που ζουν εδώ και αιώνες σε αυτές τις αιστείες και στη Συρία και στο Ιράκ να επιστρέψουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι αυτή η προσέγγιση του τύπου βοηθάμε τους ανθρώπους εκτός του χώρου όπου ζουν εδώ και αιώνες είναι λανθασμένη και μπορεί να είναι μόνο και μόνο για έκτακτα περιστατικά. Όταν όμως βλέπετε κι εσείς για ποιες μάζες μιλάν, τι ροές έχουμε καθημερινώς και ακόμα και με το θέμα της συμφωνίας που βλέπετε ότι θα μπορούσε να την πούμε ότι είναι επιεικώς απαράδεκτη, διότι επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα και οι ροές. Μα δεν εφαρμόζονται, Τρεις χιλιάδες πέρασαν τις τελευταίες δύο μέρες. Κατά συνέπεια στα 9 σημεία αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι το 8ο σημείο που αφορά τα δύο κεφάλαια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί είναι καλό να υπάρχει ρητορική, είναι καλό να υπάρχει πολιτικά προσέγγιση, αλλά δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Εδώ μιλάμε για θύματα, για νεκρούς και όταν τα προσεγγίζουμε με έναν τρόπο τόσο απλοϊκό και μιλάμε για επιτυχία σε κάτι το οποίο δεν σταματάει απολύτως τίποτα το πρόβλημα και αυτό συνεχίζεται και έχουμε και αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις ταυτόχρονα οι οποίες χρησιμοποιούν τις ίδιες ροές, θα ήταν καλό να τα κοιτάξουμε λίγο πιο στρατηγικά και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στη χώρα προέλευσης και όχι στη χώρα στόχο. Πείτε μου κάτι, εδώ που έχουμε φτάσει, η Γερμανία, η Σουηδία και το Βέλγιο. Εδώ που έχουμε φτάσει, η Ελλάδα πλέον μπορεί να κάνει κάποιες μονομερείς ενέργειες για να προστατεύσει τα σύνορά της, τα συμφέροντά της, την ασφάλειά της. Γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν θέλει να συνεργαστεί, τουλάχιστον δεν αντιδρά όσο σοβαρά θα έπρεπε, όταν διαπιστώνει ότι η Τουρκία
Δεν ανταποκρίνεται, γιατί εκεί είναι Μάλιστα, το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι νέο για εσάς. Πρέπει να ξέρετε κάτι. Η Ελλάδα κάνει ήδη απελάσεις. Από πότε? Από τον Ιανουάριο. Ναι. Αλλά μας το κοιτάξετε ειδικά με τον πληθυσμό του Μαρόκου, γιατί είχα άμεση επαφή και με την πρεσβεία, έχουν γίνει σχεδόν 1000 απελάσεις μόνο και μόνο από τον μαροκινό πληθυσμό, ο οποίος δυστυχώς κοροϊδεύεται από Τούρκους διακινητές, άρα πηγαίνουν από το Μαρόκο, βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, μετά οι διακινητές τους παίρνουν και τους βάζουν μέσα σε αυτή την ροή, λέγοντάς τους τι πρέπει να πούν όταν τους βρίσκουν αστυνομικοί, για να εξηγήσουν ότι είναι από τη Συρία και σε ποια κατάσταση έχουν έρθει και τους ενημερώνουν, άρα έχουν ένα σοβαρό briefing, τους λένε να χάσουν όλα τα χαρτιά τους και τελικά βρίσκονται στην Ελλάδα γιατί νομίζουν ότι θα βρεθούν στη συνέχεια στην Γερμανία, στη Σουηδία και στο Βέλγιο. Πείτε μου κάτι, επειδή πολλές φορές... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε ένα μεγάλο πικ τον Ιανουάριο και τον Φεβάρι, τώρα σιγά σιγά σταματάει αυτή η ροή, γιατί καταλαβαίνουν όλοι από την ενημέρωση που έχει γίνει και από το Μαρόκο ότι αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Και να ξέρετε ότι η πρεσβεία, που το διασταυρώσετε εσείς, έχει ανοιχτό λογαριασμό όπου καταθέτουν χρήματα οι οικογένειες για να επιστρέψουν τα άτομα που είναι μαροκινής υπηκότητας. Πείτε μου κάτι για να κλείσουμε, κύριε Λιγερή, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε πλέον και δεύτερες σκέψεις. Εδώ και αρκετό καιρό θα πρέπει να κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Δεν είναι απλά ο πόλεμος στη Συρία που γέννησε το προσφυγικό πρόβλημα. Υπάρχουν άλλα σχέδια τα οποία μέσα από αυτήν την κατάσταση που όλοι ζούμε το τελευταίο διάστημα εξυπηρετούνται. Κάποιοι μιλούν για την ισλαμοποίηση σε πρώτη φάση της Νότιας Ευρώπης, αργότερα όλης της Γυραιάς Ηπείρου, ή αλλίωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Το πιστεύετε αυτό σε απόλυτο βαθμό ή το εξετάζετε και εσύ πλέον σοβαρά ως ενδεχόμενο? Όχι, όχι, δεν το πιστεύω σε απόλυτο βαθμό. Εγώ απλώς πιστεύω ότι υπάρχουν ήδη συμφέροντα τα οποία τα βλέπουμε και μέσω της Τουρκίας, εφόσον υπάρχει ένα συνεργατικό πλαίσιο με την τρομοκρατική οργάνωση. Γι' αυτό το λόγο υπήρξαν και τα προβλήματα μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας. Άρα υπάρχουν τοπικά συμφέροντα. Έχουν σχέση με το θέμα της θρησκείας. Δεν είναι μια ισλαμοποίηση γενική, όπως λένε μερικοί. Απλώς αυτό που λέτε εσείς για τη δεύτερη σκέψη, νομίζω ότι πρέπει να περάσει τώρα στην πρώτη σκέψη, γιατί αντιμετωπίσαμε αυτά τα προβλήματα πολύ απλοϊκά, με έναν αθώο τρόπο, θεωρώντας ότι μιλάμε μόνο και μόνο για σήματα. Και τώρα βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, για να μην σας πω ότι είναι μεγαλύτερο ποσοστό αυτό, είναι μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι στα δικαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο πολιτικό άσυλο και το βλέπω και στη Γαλλία, έχουμε ελάχιστους ανθρώπους που πληρούν τα αληθινά κριτήρια του πρόσφυγα. Αλλά θα ήταν καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μετά ακούμε μερικές αναλογίες που υποτίθεται θυμίζουν την παλιά ιστορία της Ελλάδος, δεν έχουν απλώς καμία σχέση. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά υποφέρουν λόγω της γενοκτονίας και το βλέπετε και με την απόφαση που έγινε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αμερική, και είναι άλλοι άνθρωποι που, εντάξει, υποφέρουν, αν θέλετε, οικονομικά και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση να περάσουν. Αλλά το χειρότερο για μας είναι οι τρομοκράτες που αξιοποιούν αυτές τις καταστάσεις και ξαφνικά τους βρίσκουμε στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, και μετά αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν περάσει από τις περιοχές τις οποίες ελέγχουμε και μας απασχολούν εμάς, γιατί είναι το Αιγαίο και τα νησιά, και ουσιαστικά μετά καταλαβαίνουμε στην καταγραφή ότι έχουν ταχύτητα από καράβια και λεωφορεία που τους έχουμε παρέχει. Το τέλος της αθωότητας, δηλαδή, αν το θέσω λίγο διαφορετικά, της αθώας προσέγγισης. Ας το πούμε το τέλος της παρθενιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, για το σχόλιο. Να είστε καλά, κύριε Λιγερή. Εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.